Ξαναπούμε. Περίμενα τώρα, θέλω να σας πω πώς και πώς αυτή τη στιγμή που θα πάμε στην Κρήτη και όχι μόνο θα πάμε, ακούτε και ήχους Μιχάλη Τζουγανάκη, παρακαλώ πολύ. Ο Γιάννης Αβγενάκης είναι μαζί μας, ιδιοκτήτης στην εταιρεία Κρητικό Παξιμάδι Κρήτης Αεροφύλη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Sky Online, η εκπομπή. Μαρία, καλημέρα. Να σε καλά, να σε δωρεί ο κόσμος κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, μπορούμε να ακούμε Τζουγανάκη λίγο πιο δυνατά? Λοιπόν, κύριε Αβγενάκη, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο είδος, αυτό της κρυθαροκουλούρας, παρακαλώ πολύ. Να μας εξηγήσετε γιατί μιλάμε, περί τίνος πρόκειται και τι μπορούμε να φτιάξουμε ακριβώς. Για την παξιμαδόκουπα λοιπόν μιλάμε. Ναι. Πόσο το όνομα και η ιδέα αυτή γεννήθηκε μέσα από την κρίση. Πώς μου ήρθε εμένα η παξιμαδοκουλούρα, ένας θεός ξέρει τώρα. Ναι, παξιμαδόκουπα λοιπόν. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την κρίση. Καταφέραμε να τη κατοχυρώσουμε σαν ιδέα στον ΟΒΗ, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Και αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει να μπει σε πολλά νοικοκυριά. Mm-hmm. Και κάθε νοικοκυρά με τον τρόπο της να μπορεί να την προσφέρει στο τραπέζι της. Μπορώ να βάλουμε και φαγητό μέσα. Το σχήμα της ενδείκνεται άλλωστε. Βέβαια, βλέπουμε εδώ και, φαγητό, βλέπουμε εδώ και εικόνες για το πώς μπορούμε να την μαγειρέψουμε. Δίνει λοιπόν το σχήμα της δυνατότητα μιας ευρείας χρήσης και στον τρόπο σερβιρίσματος και το καθεξής. Πείτε μας ιδέες, να δώσουμε ιδέες στις νοικοκυρές, τι μπορούν να φτιάξουμε την παξιμαδόκουπα της Κρήτης. Εγώ σαν άντρας έβγαλα αυτό. Τώρα οι νοικοκυρές θα πρέπει να δώσουν εμένα ιδέες. Εσείς πώς έχετε φάει παξιμαδόκουπα και σας άρεσε πιο πολύ? Βασικά τι για πιάτο τη χρησιμοποιούμε, οτιδήποτε και να είναι. Mm-hmm. Στην Κρήτη θέλετε να... Ναι, ναι. Οτιδήποτε και να βάλουμε μέσα. Έχουμε καταφέρει να παντρέψουμε όλες τις γεύσεις και οτιδήποτε είναι αυτό. Από σούπα, από ρεβίθια, φακές, μέχρι σαλάτα, κοκκινιστό, ρύζι, οτιδήποτε. Εκτός από το σχήμα, τι άλλες διαφορές έχει, για παράδειγμα, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει σε σχέση με τον τάκο, το γνωστό μας τάκο? Ο τάκος είναι ένα άλλο προϊόν, mm-hmm, το οποίο αυτό απλά πάνω το στολίζουμε. Αυτό εδώ όμως, τι κάνουμε, τα βάζουμε μέσα. Και βοηθούμε και τις νοικοκυρές να μην πλύνουν μετά. Σωστό, δεν χρειάζεται και πλήσιμο μετά, έχετε δίκιο. Βέβαια. Είναι ότι πρέπει για τις νοικοκυρές. Πείτε μας με την ευκαιρία αυτή η σύνδεση. Είναι και τα μικρά. Σε δύο λοιπόν μεγέθη, ναι, αναλόγως με το τι θέλουμε να μαγειρέψουμε, τι θέλουμε να φτιάξουμε. Πείτε μας, κύριε Αβγενάκη, σας παρακαλώ πολύ, στην Κρήτη τι γίνεται από τουρισμό, πάμε καλά φέτος? Από τουρισμό πάει καλά, αλλά έχουμε πει σε αυτά τα νέα συστήματα που τους έχουν κλειδωμένους μέσα στα ξενοδοχεία. Ναι. Τρώνε, πίνουν εκεί. Από τα αεροδρόμια στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στα αεροδρόμια. Ναι, σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, βλέπετε αύξηση εσείς και για τους Έλληνες τουρίστες, να μας πείτε? Σαν τουρισμός θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα, ενώ δεν είμαι ο αρμόδιος εγώ, ας πούμε, να απαντήσω σε αυτά. Από την εικόνα που έχει. Από ό,τι συζητάμε, μια από τα ίδια είναι, αλλά με λιγότερο κέρδος, έτσι που έχουν πάει τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για τα capital controls έχετε να μου πείτε κάτι, πώς τα υποδεχθήκατε στην Κρήτη? Εγώ θα σας τα πω με μαντινάδες αυτά. Να μου το πείτε. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όλοι μαζί μια παρέα. Και είναι αφορμή η ιστορία μας και τία η σημαία. Ας γίνουμε όλοι μια γροθιά και ας δώσουμε τα χέρια. Και να μην... καρφώνει ο υγιής τα λούπης όπλα τα μαχαίρια. Κύριε Αβγενάκη. Στο Γολγοθά είναι ο Έλληνας, στο Λίθαργο είναι ο Έλληνας. Μα τύχει και ξυπνήσει, όπου και όσοι και να έρθουν δεν θα το σταματήσει. Κύριε Αβγενάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, επειδή μας φτιάχνετε το κέφι και πάντα, επειδή έχουμε και μια αδυναμία στην Κρήτη, στην πατρίδα, αν είναι εύκολο να σας βλέπουμε κάθε 2-3 μέρες για να αλλάζει και η διάθεσή μας? Από κοντά ή από εδώ? Από κοντά, από εδώ, όπως γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβγενάκη. Να είστε καλά. Να σας ευχήσω με μια ματινάδα ακόμα. Και βέβαια, όσες θέλετε. Εσένα και την Έλενα θα σας ευχαριστήσω.
όπου μου δόθηκε η αφορμή στο Sky να μιλήσω. Έλενα, ακούσει η Έλενα που μίλησε μαζί σας προκειμένου να έχουμε αυτή τη σύνδεση. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα έχω εγώ συνταγή για παξιμαδόκουπα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.